Συνδυάζοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας όπως αυτό, όπου φαίνεται μια γυναικεία φιγούρα πρώτα να κρατά κάτι στα χέρια της και στη συνέχεια όχι, οι αστυνομικοί βρήκαν τη διαδρομή που έκανε η νεαρή κοπέλα από το σπίτι της, που είναι λίγα μέτρα πιο μακριά, μέχρι την κοινόχρηστη αυλή αυτού του συγκροτήματος. Οι έμπειροι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων έφτασαν στη 19χρονη μητέρα, συνδυάζοντας στοιχεία από μεευτήρια με τους τοκετούς που έγιναν το τελευταίο δεκαήμερο, αποτυπώματα που είχαν συλλέξει, αλλά και βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Η μητέρα είναι 19 ετών, Ελληνίδα, μαθήτρια, χωρίς σύντροφο και ζει με την ηλικιωμένη θεία της. Το συγκρότημα των πολυκατοικιών, το οποίο επέλεξε 19χρονη να εγκαταλείψει το βρέφος της, βρίσκεται σε απόσταση μόλις ενός οικοδομικού τετραγώνου από το σπίτι της. Μέσω των οδών Καστάμονης και Νοταρά, έφτασε εκεί σε 3 λεπτά, εγκατέλειψε το βρέφος μέσα στο καρό του σούπερ μάρκετ και επέστρεψε. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πόρτα της, η 19χρονη ομολόγησε αμέσως πως αυτή είναι η μητέρα. Ζητάω συγγνώμη για αυτό που έκανα. Ήταν μια σπασμωδική κίνηση. Λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούσα να διαχειριστώ το βάρος της ανατροφής ενός παιδιού. Ίσως έκανα τελικά κακό στον εαυτό μου. Το βράδυ της Τετάρτης η 19χρονη είπε στη θεία της πως θα πήγαινε το μωρό στο σπίτι μιας φίλης της. Έτσι, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα ξύπνησε και δεν είδε μητέρα και παιδί, δεν ανησύχησε. Η πανέμορφη μικρούλα βρίσκεται στο θάλαμο νεογνών του νοσοκομείου Παίδων και χέρι άκρας υγείας. Το πρωί την επισκέφθηκε ο αστυνομικός της άμεσης δράσης που κλήθηκε για το περιστατικό το βράδυ της Τετάρτης. Την πήρα αγκαλιά για πάρα πολύ λίγο. Της είπα ότι από εδώ και πέρα, μικρή μου, είμαστε όλοι εδώ για να σε βοηθήσουμε. Τελείωσε το πρόβλημα το οποίο είχες και εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση. Και ήταν λες και το καταλάβαινε, γιατί δεν έκλαιγε και μας γέλασε κιόλας. Όταν ο Γιάννης Ξενάκης κράτησε στην αγκαλιά του το νεογέννητο κοριτσάκι, δεν άντεξε. Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Όπως λέει στον Α, στο μυαλό του ήρθε η εικόνα των δικών του παιδιών. Βέβαια δάκρυσα. Ποιος θα έλεγε ότι δεκατήσω και δεν δάκρυσε. Σκέφτηκαν τα παιδιά μου. Ότι τα παιδιά μου εμένα γεννήθηκαν και μπήκαν σε ένα περιβάλλον αγάπης, προστασίας. Και αυτό όμως, αντί να μπει σε ένα τέτοιο περιβάλλον που έπρεπε, μπήκε, παρατήθηκε μόνο του σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ. Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων ζήτησαν να βαφτίσουν το παιδί.